εκδηλύνει η ανησυχία των κατοίκων στα Νόγια, τα οποία μπήκαν από το πρωί του Σαββάτου στο βαθύ κόκκινο λόγω των αυξημένων κρουσμάτων, ενώ χαρακτηριστικό της δραματικής αυτής κατάστασης είναι ότι μόνο σε ένα διήμερο τα κρούσματα διπλασιάστηκαν. Έχει αλλάξει η εικόνα μετακινήσεων, συνευρέσεων, ναι. Επαφών. Έχει αλλάξει ρε Τεσδάκη, από όταν άρχισαν τα κρούσματα να επανέρχονται και αυτό προκλήθηκε κυρίως από τον φόβο. Σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά, ο 14ήμερος δείκτης του μέσου όρου κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους στο Δήμο Ανογείων έφτασε στο 588, όταν το όριο συναγερμού του Ευρωπαϊκού ECDC είναι το 150. Ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα, αν θέλετε, από το προφίλ των ασθενών ή και την πορεία της διασποράς της λίμωξης στο δικό σας το Δήμο που ουσιαστικά σας ανησύχησαν τόσο, κύριε Κεφαλογιάννη? Ναι. Ενώ αρχικά, όπως σας είπα, στις αρχές Φεβρουαρίου ήταν στην μαθητιώσα νεολαία η διασπορά, διαπιστώσαμε ότι η διασπορά πλέον είναι στους ενήλικες. Είναι στους ενήλικες και σε διαφορετικές οικογένειες και σε διαφορετικά μέρη του χωριού. Αυτό μας ανησύχησε ιδιαίτερα. Και μέρα με την ημέρα επιβεβαιωνόταν αυτές οι φοβίες μας. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων στα Νόγια δεν έχει εμβολιαστεί ακόμα, καθώς αρκετά ραντεβού που είχαν κλειστεί σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα, σε Πέραμα, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, τεινάζονται στον αέρα, καθώς οι χιλιομετρικές αποστάσεις και η ταλαιπωρία βάζουν φραγμό στη διαδικασία, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Αρκετοί όμως, λόγω της απόστασης, δεν έχουν εμβολιαστεί και αυτή ήταν επιπλέον μια ανησυχία μου όλο αυτό το διάστημα που έβλεπα τα κρούσματα να διατηρούνται στο Δήμο μου. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Στέλλα Ταρζάκη, ο Δήμαρχος Ανογείων δήλωσε ότι στις 16 του μήνα αναμένεται να λειτουργήσει το εμβολιαστικό κέντρο στα Νόγια για τον εμβολιασμό των πολιτών με το AstraZeneca. Πρέπει να τηρούνται τα μέτρα ευλαβικά ώστε να περάσουμε αυτό το δύσκολο μήνα, τον μήνα Μάρτιο, να αρχίσει, αν θέλετε, και στη δικιά μου περιοχή στις 16 του μήνα, όπως είχε ανακοινωθεί, το εμβολιαστικό κέντρο, ώστε σιγά σιγά στο τέλος του Μαρτίου να έχουμε μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων εμβολιασμένων και να είμαστε πιο αισιόδοξοι για τον Απρίλιο και για τους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα ο Δήμος Οροπεδίου δεν έχει καμία ενημέρωση από τους ειδικούς σε σχέση με τη λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου στο Τζερνιάδο. Όχι, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη ούτε κάποια ενημέρωση σχετικά με τους εμβολιασμούς στο Οροπεδίου Λαχτίου, παρότι έχουμε ζητήσει επισταμμένως ενημέρωση. Από τις 4 Φεβρουαρίου, ο Γιάννης Στεφανάκης είχε γνωστοποιήσει το ζήτημα με την καθυστέρηση της διαδικασίας των εμβολιασμών στην περιοχή, όπου το 50% των κατοίκων είναι άνω των 75 ετών, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Και σε αυτή την περίπτωση, οι ηλικιωμένοι αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα, όπως σε Καστέλη και Νεάπολη. Όχι, δεν πάνε και γινόμαστε και αποδέκτες ετοιμάτων κυρίου πληθυσμού και των συγγενών τους για να λειτουργήσει επιτέλους το εμβολιαστικό κέντρο εδώ. Είναι παράλογο αυτό. Να υπάρχουν τα εμβόλια δεσμευμένα για τους υπερήλικες σε άλλα υγειονομικά κέντρα, σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα και το εμβολιαστικό κέντρο εδώ στο Οροπέδιο να μην λειτουργεί.